Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κώτα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους... Βλέπω ότι αρχίζει μια ανησυχία και από εσάς. Βλέπω σήμερα πριν από λίγο έβγαλε ανακοίνωση και η κυρία Τελεγιορίδου. Θα μιλήσουμε και με την ίδια. Ποιο είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο, κύριε Κώτα? Η ανησυχία μας είναι μεγάλη, διότι η τιμή η οποία θα προκύψει από όλη αυτή την εξέλιξη και θα περάσει τον καταναλωτή θα είναι μεγάλη. Η τιμή είναι τελείως διαφορετική από το LNG. Ναι. Όταν θα φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή. Πιστεύετε ότι ένας λόγος που ακόμη και σήμερα δεν έχουμε κανένα νεότερο, πέρα από αυτά που είπε η Ιταλίδα, διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, τον είχε έρθει πριν λίγο καιρό στην Καστοριά, πιστεύετε ότι είναι ο λόγος που δεν κατασκευάζεται ακόμη ο σταθμός από συμπίεσεις? Γιατί όλοι απορούμε, γιατί δεν κατασκευάζεται τώρα ο σταθμός? Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, εάν αποφασιστεί τελικά. Με συγχωρείτε, αλλά ακούω σε επανάληψη τη φωνή μου και δυσκολεύομαι να μιλήσω. Δεν ξέρω μάλιστα, πώς θα το διορθώσουμε αυτό τώρα. Τώρα είναι ίσως λίγο καλύτερα, δεν ξέρω. Νομίζω, ναι. Πάλι το ίδιο. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να τα πω όσο γίνεται, χωρίς να μπερδεύω τα λόγια μου, γιατί είναι δύσκολο να ακούω τη φωνή μου πάλι πίσω. Ναι. Η κατασκευή αυτή σίγουρα φαίνεται να βολεύει τον ΔΕΣΦΑ, εφόσον πρόκειται να κάνει κάτι σαν δεξαμενία, το πούμε έτσι, όπου από εκεί το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, το οποίο θα έρχεται από ρεβιθούσα σημειωτέων, δηλαδή με βιτιοφόρο από την Αττική, φανταστείτε το κόστος που θα υπάρχει, θα μπορεί να διανεμηθεί μετά στα δίκτυα. Τα δίκτυα φυσικά δεν επηρεάζονται από αυτά, αλλά από πού θα πρέπει να πάρει ο Καστοριανός λαός το φυσικό αέριο. Και το φυσικό αέριο έχει τακτοποιηθεί, έχει συνεννοηθεί εδώ και χρόνια μέσω αλλαγών και των διεθνών συμφωνιών που έχουν γίνει με τον ΤΑΠ, να είναι από το αζέρικο αέριο, το οποίο έρχεται μέσα από αυτόν και πάει στην Ευρώπη. Γι' αυτό και όλες τόσα χρόνια, περιμέναμε πότε θα γίνει ο αγωγόστα, πότε θα έχει αυτό το πράγμα αέριο μέσα. Τώρα ξαφνικά μαθαίνουμε ότι υπάρχει ένα εναλλακτικό σενάριο για το LNG και λέμε, αν υπήρχε και το LNG ως εναλλακτικό σενάριο, γιατί έπρεπε να περιμένουμε για τον αγωγό ΤΑΠ τόσα χρόνια επίσης. Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς η ΔΕΣΚΑΤ ήδη έχει κατασκευάσει τα δίκτυά της με μεταφερόμενο LNG. Στα Γρεβενά ούτως ή άλλως θα υπήρχε μεταφορά από τον ΤΑΠ, από εδώ, από την Μποριά. Όλοι περιμένουμε την μονάδα αποσυμπίεσης στην Μποριά και ακούμε αυτό το σενάριο, το οποίο από ό,τι φαίνεται εξυπηρετεί δύο λόγους. Ναι. Ένας είναι ναι. ότι οι Ευρωπαίοι θέλουν βοήθεια, οι Βόρειοι Ευρωπαίοι φίλοι μας, οι οποίοι δεν μας στάθηκαν σε τίποτε στα μνημόνια, θέλουν βοήθεια με το φυσικό αέριο. Οπότε θα πρέπει να αφήσουμε όλο αυτό να ρεύσει προς αυτούς, να υποφεληθούν και την τιμή φυσικά. Και συγχρόνως να αγοράσουμε το πανάκριβο LNG, το οποίο το εμπορεύονται οι φίλοι μας εφοπλιστές, για τους οποίους μάλλον ενδιαφέρομαστε περισσότερο από τον Έλληνα πολίτη. Και δει τον Καστοριανό, ο οποίος βάλεται πανταχώθεν. Ναι. Από εδώ και πέρα όμως, από ό,τι διαβάζουμε τουλάχιστον στα ρεπορτάζ, θα πρέπει, λέει, να συνεννοηθούν ΔΕΣΦΑ και ΔΕΔΑ για το που θα καταλήξουν, ίσως και η ΡΑΕ, γιατί ναι μεν υπάρχει το σενάριο του υγροποιημένου, δεν έχει όμως τίποτα αποφασιστεί ακόμη. Βλέπουμε επίσης ότι είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία για να μπουν και να συνδεθούν δίκτυα είναι Οκτώβριος του 2023. Ακριβώς, εμείς κύριε Κώτα, εμείς πρέπει να έχουμε, γιατί ακούω ΔΕΣΦΑ, ΔΕΔΑ και ΡΑΕ. Εμείς πρέπει να έχουμε μια φωνή εδώ. Πρέπει να πούμε φυσικά κάτι ή δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά τα πράγματα? Φυσικά, και μάλιστα έχει αναφερθεί ότι έχει τεθεί σε διαβούλευση το όλο σχέδιο. Ναι. Εάν αυτό μετακυλήσει στην τιμή και στη τσέπη του καταναλωτή, που μάλλον αυτό θα συμβεί, ασχέτως αν το κατασκευαστικό κομμάτι κοστίσει λιγότερο και η μελέτη, ας το πούμε, οικονομική μελέτη που παρουσιάζει ο ΔΕΣΦΑ φαίνεται να είναι πιο επικερδές για αυτούς. Η κατασκευή ενός μιας δεξαμενής, ας το πω έτσι, θυμάμαι και την ορολογία, που θα έρχεται υγροποιημένο φυσικό αέριο, εμείς θα πρέπει πάση θυσία αυτό, εάν δεν υπάρχει δέσμευση ότι η τιμή θα είναι ίδια με το αζέρικο αέριο, να μην το δεχτούμε με τίποτα. Θα πρέπει να κινηθούν θεοί και δαίμονες, έτσι ώστε και φυσικά οι τοπικοί παράγοντες, κυβερνητικοί, είτε αυτοδιοικητικοί, είτε κοινοβουλευτικοί,
και να μην το επιτρέψουμε τίποτα να συμβεί. Εδώ πέρα περνάει από δίπλα μας αυτή η πληροφορία και δεν έχει, ας πούμε, επιτραπεί εκφραστεί ανοίξει ρουθούνι. Ναι. Τι γίνεται να εφησυχαζόμαστε και περιμένουμε πότε δεν μας έχει. Πιστεύετε ότι πρέπει να έρθει. Επειδή είστε εδώ για τον τόπο. Ναι, επειδή είστε και Περιφερειακό Σύμβουλο, κύριε Κότα, πιστεύετε ότι ένα τέτοιο θέμα πρέπει να συζητηθεί οπωσδήποτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Πρέπει οπωσδήποτε να συζητηθεί και στο Περιφερειακό και στα Δημοτικά Συμβούλια τη Περιφερειακή Ένωση Καστοριά και οπωσδήποτε να υπάρξει μια άμεση αντίδραση. Είτε στη συμμετοχή τη στη διαβούλευση. Έτσι, να υπάρξουν αυτές οι δεσμεύσεις, να δούμε τι θα ισχύσει από αυτό. Πολύ φοβάμαι ότι θα συμβεί αυτό που σας είπα και πριν. Θα περάσει στην τσέπη του καταναλωτή. Και εκεί που περιμένουμε αυτή την ενεργειακή φτώχεια που έχουμε εδώ στην περιοχή μας να την αντιμετωπίσουμε, θα ακριβοπληρώνουμε. Ήδη είναι ακριβό το φυσικό αέριο, ακόμη περισσότερο και το LNG. Όμως τώρα να έρθουμε λίγο και σε αυτό που είπε και ο κύριος Σίσκος, ο καθηγητής μας. Είπε ότι καλό θα ήταν να υπάρχουν και τα δυο, ώστε ο ανταγωνισμός να φέρει τα καλύτερα για τον... αυτό είναι φυσικά ξυπακούεται, αλλά υπάρχει περίπτωση να γίνουν, πιστεύετε, και τα δυο? Δεν άκουσα τον κύριο Σίσκο. Είναι ένας σοβαρός άνθρωπος και επιστήμονας που ασχολείται εδώ με την περιοχή. Γνωρίζω όμως πολύ καλά και έχει στηρίξει και έχει υποστηρίξει και την κατασκευή του ΤΑΠ και τα προγράμματα τα οποία ανέλαβε το Πανεπιστήμιο, το τότε ΤΕΙ, με τα επιδοτούμενα μεταπτυχιακά γύρω από τον ΤΑΠ. Σίγουρα δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης. Δηλαδή η τιμή είναι ασύγκριτα υψηλότερη του LNG και δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να ρυθμιστεί αυτό. Ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα συζήτησης το ποιο είναι πιο συμφέρον για τον καταναλωτή. Τώρα, αν κοστίσει 1 ή 2 εκατομμύρια λιγότερο στην κατασκευή του ΔΕΣΠΑ η δεξαμενή από τη μονάδα απομάστευσης, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά θα κληθούμε να καλύψουμε πολλαπλάσια ποσά στο μέλλον, πληρώνοντας από την τσέπη μας ένα πανάκριβο φυσικό αέριο. Αυτό νομίζω ότι είναι που θα συμβεί δυστυχώς. Για να δούμε τι θα συμβεί λοιπόν και όλα αυτά, ενώ το δίκτυο είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του, όπως καταλαβαίνουμε. Από εκεί και μετά, τι θα μας έρθει, σε τι τιμή θα μας έρθει. Ακόμα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για όλους μας να καταλάβουμε και μακάρι πολύ σύντομα να ξεκαθαρίσει όλο αυτό, για να ξέρει και η Καστοριά πώς και με ποιο τρόπο θα φτάσει το αέριο στο σπίτι του καθενός. Και τι αέριο θα είναι αυτό. Έτσι, το θέμα είναι να μην είναι αργά όταν εμείς αντιληφθούμε τι έχει συμβεί. Και δυστυχώς τα αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ αργά τα πράγματα και αν τα αντιληφθούμε λίγο νωρίτερα πάλι δεν υπάρχει ποτέ αντίδραση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο και με αυτήν την κυβέρνηση δυστυχώς η οποία φαίνεται να μην σκέφτεται τον πολίτη τόσο όσο τους επιχειρηματίες που προσπαθεί με κάποιον τρόπο να τους ευνοήσει. Και αυτό δυστυχώς βγαίνει την τσέπη του καταναλωτή. Συμβαίνει και με την απολιγνητοποίηση, έχει συμβεί και στις τιμές του ρεύματος. Οι επιλογές της κυβέρνησης να πάμε στο φυσικό αέριο για την παραγωγή ρεύματος έφερε τις τιμές εκεί που έφερε. Συν ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ με αυτόν τον τρόπο που έγιναν με την αύξηση εταιρικού κεφαλαίου, δεν συμμετείχε κιόλας το κράτος. Αυτά είναι που πληρώνουμε δυστυχώς και θα συνεχίσουμε να τα πληρώνουμε. Πόσο μάλλον εδώ στην περιοχή μας που δεν υπάρχει ποτέ καμία αντίδραση, θεωρώντας μας δεδομένους μάλλον. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κότα, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κότα, που είστε μαζί μας. Για οτιδήποτε καινούριο προκύψει, θα δούμε πραγματικά, παρακολουθούμε αυτή την ιστορία της με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ήταν κάτι, επαναλαμβάνω, που δεν το περιμέναμε. Όλοι είχαμε συνειδητοποιήσει ότι μέσα από αυτόν τον αγωγό ΤΑΠ, που ήδη περνάει από κάτω από τη γη την Καστοριανή τώρα, περνά αέριο, παιδιά. Ήδη αυτή την ώρα που μιλάμε. Αυτό περιμέναμε λοιπόν. Μας έρχεται κάτι άλλο τώρα, είναι άγνωστο σε εμάς όλο αυτό. Μα αν θυμάστε καλά, στη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της ΔΕΔΑ, ο Διευθύνης Σύμβουλος, μας είχε πει ότι δεν πρόκειται και δεν μπορεί να γίνει με μεταφερόμενο αέριο κάτι τέτοιο στην Καστοριά, γιατί τον ρωτήθηκε για την κατασκευή του των δικτύων. Ναι. Μας ανέφερε μόνιμα τον ΤΑΠ και το πότε θα περάσει από εδώ πέρα το φυσικό αέριο για την Ευρώπη και νωρίτερα δεν γινόταν οτιδήποτε. Αυτά τι κάνουν, αναιρούνται? Να μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Θα ήταν χρήσιμο. Καλά, έχει συμβεί και έχει καθυστερήσει όλη αυτή η ιστορία εδώ τουλάχιστον και 2 χρόνια. Θα ήταν χρήσιμο πραγματικά να έχουμε κάποια στιγμή και πάλι εδώ στο σταθμό τον κύριο Τσάκα που έχει μιλήσει αρκετές φορές για να ξεκαθαρίσουμε ίσως λίγο το τοπίο αυτό. Η τιμολόγηση θα είναι ίδια? Δεν νομίζω. Οι συνδέσεις θα είναι ίδιες? Οι συνδέσεις θα είναι δωρεάν? Είναι πολλά πράγματα. Κοστίζει 4 φορές περισσότερο το LNG από το φυσικό αέριο το οποίο ρέει από έναν αγωγό που είναι δίπλα σου. Είναι δυνατόν να έρχονται βιντεοφόρα από την Αττική
και να θεωρούμε ότι θα έχουμε φθηνό αέριο εδώ, μέσω εθνικών οδών, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, κύριε Κώτα, μπαίνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.